παρουσία του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γιάννη Κεφαλογιάννη, βουλευτών εκπροσώπων του Δημόσιου Συστήματος Υγείας και της τοπικής κοινωνίας των Ανογείων, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση, στο πλαίσιο της οποίας παραλήφθηκε επίσημα η δωρεά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του ασφαλιστικού ομίλου EuroLife προς το Κέντρο Υγείας Ανογείων. Πρόκειται για ένα ψηφιακό έγχρωμο υπερηχοτομογράφο και για ένα φορητό. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ με αφορμή το εξαιρετικό έργο του γιατρού Κωνσταντίνου Μερκούρη αλλά και τη σύζυγου του στην κοινότητα των Ανογείων. Η EuroLife έχει εδώ και χρόνια αποφασίσει να επιστρέφει αξία στις τοπικές κοινωνίες και άρα γνωρίζοντας την αξία του έργου που γίνεται εδώ στα Ανόγεια, με χαρά βοηθήσαμε με τη χορηγία 2 υπερηχοτομογράφων που θα βοηθήσουν τη θαυμάσια αυτή τοπική κοινωνία να ευημερήσει με υγεία. Σημερινή μέρα είναι πολύ σημαντική για τα Ανόγεια και την ευρύτερη περιοχή του ορεινού όγκου Ψιλωρίτη, καθώς με την πολύ καλή αυτή πρωτοβουλία και του ιδιωτικού φορέα μπορεί πλέον το Κέντρο Υγείας Ανογείων να έχει αυτό το πολύτιμο μηχάνημα, το οποίο θα εξυπηρετήσει την υγεία των πολιτών, και νομίζω ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες πρέπει να επιβραβεύονται. Τα 2 υπερσύγχρονα διαγνωστικά μηχανήματα θα συμβάλλουν τα μέγιστα στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Μέσω ρομποτικής εξετάζει καρδιά, την καρδιά των Ανογιανών, για να μπορούν οι άνθρωποι να είναι υγιείς. Με λίγα λόγια, με κάποια εκατομμύρια τα έδωσε εδώ στα Ανόγια η EuroLife και έτσι μπορούν οι Ανογιανοί να αισθάνονται πιο ασφαλείς στο θέμα της υγείας τους. Με τα Ανόγια συνεργάζομαι, έχουμε κάνει διάφορα σχολεία εδώ και γι' αυτό το λόγο σήμερα τίμησα την εκδήλωση αυτή και ήρθα μαζί με την EuroLife για να την τιμήσουμε, γιατί αυτές οι ενέργειες θέλουν και ένα μπράβο και ένα ευχαριστώ από καρδιάς και τους ανθρώπους που διοικούν τις εταιρείες αυτές και ήταν ο κύριος Σάρη Γεωργίου. Ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην εθελοντική συνεισφορά εργασίας που συνεχίζει ανιδιωτελώς να παρέχει στα Ανόγια τα τελευταία 8 χρόνια ο Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής του Λαϊκού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών, Κωνσταντίνος Μερκούρης. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω όλον αυτόν τον κόσμο που μας τίμησε, που τίμησε τα Ανόγια και εμένα. Η παρουσία τους μας τιμά το χωριό μας και τιμά και εμένα. Σημαντική η προσφορά και του ομίλου της EuroLife Ασφαλιστικής. Έρχονται να καλύψουν την υπηρεσία που παρέχει ο γιατρός Μερκούρης για τους υπερήχους καρδιάς, τόσο στο πεδίο εδώ όσο και εξ αποστάσεως όταν χρειαστεί ανάγκη. Ιδιαίτερα ο φορητός, η φορητή συσκευή είναι η πρώτη που εγκαθίσταται στην Ελλάδα, είναι στο πλαίσιο της τηλεϊατρικής. Μια σπουδαία μέρα γιατί τιμούμε τον εθελοντισμό. Η υγειονομική περιφέρεια Κρήτης τιμά στο πρόσωπο του κυρίου Μερκούρη όλους τους εθελοντές και ευχαριστεί και τον κύριο Σαργεωργίου για την σημαντική δωρεά των 2 υπερσύγχρονων υπερτυχοτομογράφων. Και έτσι σήμερα μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερες υπηρεσίες και στο πλαίσιο της εξειδικευμένης καρδιολογίας με υπερηχοτομογραφικούς ελέγχους. Για τις αξιέπαινες εθελοντικές δράσεις κοινωνικής ευαισθησίας, ανθρωπισμού και αλληλεγγύης προς την τοπική κοινωνία, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης τίμησε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ασφαλιστικού Ομίλου EuroLife, Αλέξανδρο Σαργεωργίου, για την ευγενική δωρεά, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΝΕΚ, τον Κωνσταντίνο Μερκούρη και τη σύζυγό του, και το Διευθυντή της Καρδιολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λαϊκού Αθηνών, Ιωάννη Μπαρμπετσέα.